Μείωση της τιμής ανά κιλοβατόρα εξετάζει η ΔΕΗ μετά και τις μειώσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων. Αυτό περίμεναν κάποιοι πως θα συμβεί από την πρώτη στιγμή. Όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Πάντως οι εργαζόμενοι τονίζουν πως ακόμα και αν γίνει κάποια μείωση θα είναι πολύ μικρή. Από το αποτέλεσμα των μειώσεων τόσο του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου θα προκύπτει η δυνατότητα από πλευράς της διοίκησης να κάνει κάποιες μειώσεις στα τιμολόγια. Αν όμως σκεφτούμε ότι αυτομάτως αυξάνονται τα κόστη τόσο στο λιγνίτη ή από την ενσωμάτωση το διοξείδιο του άνθρακα που θα, από το 2015, οι μειώσεις αυτές που θα υπάρξουν, θα είναι τόσο μικρές που δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορέσουν να τις δουν να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα είναι ελάχιστες δηλαδή. Θα είναι πολύ μικρές. Και αν βέβαια από την άλλη πλευρά η διοίκηση της ΔΕΗ θέλοντας να στηρίξει τις ελληνικές βιομηχανίες που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία διαμάχης για την τιμολογιακή πολιτική και ότι το ενεργειακό κόστος της οδηγούν στο κλείσιμο, εάν κατευθυνθεί προς μείωση των τιμολογίων αυτών, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι δυστυχώς οι πολίτες δεν θα δουν καμία μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, ακόμα και αν μειωθεί η χρέωση ανά κιλοβατόρα, είναι τόσα πολλά τα επιπλέον που πληρώνει ο καταναλωτής που επί της ουσίας δεν θα έχει διαφορά. Αυτό συμβαίνει επειδή αυξάνονται οι πολίτες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Γιατί τα υπόλοιπα, με το δείχτη που έχουμε αυτή τη στιγμή της κοινωνικής αδυναμίας και της εξαθλίωσης που έχει η κοινωνία μας, όσο εντάσσονται στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μεγάλες μάζες του πληθυσμού που δικαίως εντάσσονται γιατί αυτά προϋποθέτει ο νόμος και σήμερα δυστυχώς δεν έχουν ενταχθεί όλο το σύνολο των δικαιούχων, όσο εντάσσονται τόσο θα αυξάνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ο καθένας που σήμερα θα με ακούσει, ανοίγοντας το λογαριασμό, μόλις το διαβάσει, θα πάθει και κεφαλικό τι πληρώνει για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Άλλωστε, αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά το λογαριασμό του, θα διαπιστώσει πως αυτά που πληρώνει προς τρίτους είναι πολύ περισσότερα από το ρεύμα που καταναλώνει.